Όπω το έπραξε τον Απρίλιο, Μιχάλη, με την Ιρανική επίθεση κατά του Ισραήλ, έτσι και τώρα το ΗΠΑ μαζί με τι ΗΠΑ και τη Γαλλία συμμετείχαν στην επιχείρηση αναχέτηση των πυράβλων και προστασία του κράτου του Ισραήλ. Σύμφωνα με το Βρετανικό Υπουργείο Άμυνα, στην επιχείρηση συμμετείχαν ένα ζεύγο μαχητικών αεροσκαφών τύπου Ταϊφούν και ένα αεροσκάφο εναέριου ανεφοδιασμού που είναι σταθμευμένα στη βάση ακροτηρίου στην Κύπρο. Όπω αναφέρει, τα Βρετανικά αεροσκάφη δεν επλήξαν κανένα στόχο, αλλά έπαιξαν σημαντικό ρόλο στι προσπάθειε αποτροπή περαιτέρω κλιμάκωση, καθώ μεγάλη τα Ταϊφούν δεν δεν έχουν εξοπλισμού για την κατάρριψη βαλιστικών πυράβλων παρά μόνο για την κατάρριψη μη επαντρωμένων αεροσκαφών. Η εκτίμηση τώρα των ειδικών είναι πω οι Βρετανοί πραγματοποίησαν εναέριε περιπολίε δίνοντα πληροφορίε στο Ισραήλ και τι ΗΠΑ για την αναχέτηση τη Ιρανική επίθεση. Πάντω, Μιχάλη, ολόκληρη η διεθνή κοινότητα είναι επατμών και βρίσκεται σε εξέλιξη ένα, όπω ακούσαμε και από τον mm. Μιχάλη, διπλωματικό μαραθώνιο για αποκλιμάκωση τη βία. Εντύπωση, ωστόσο, προκαλεί η τη τουρκική κυβέρνηση στον απόϊχο μάλιστα των πληροφοριών πω η πρώτη γραμμή άμυνα του Ισραήλ Ενεργοποιήθηκε από την Τουρκία και τα ραντάρ νατοική βάση Μιχάλη στην πόλη τη Μαλάτια που βρίσκεται πολύ κοντά στα σύνορα με το Ιράν. Ενώ ο Ερτογάν ήταν λαλίστα, τα πριν από την εκδήλωση τη επίθεση. Ευχαριστούμε Δημήτρη. Το διπλωματικό παρασκήνιο έχει πάρει φωτιά.